Και έσκασε η μπόμπα. Κύριε Ζερβά, τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλημέρα, πώς είστε, πώς είστε. 2008 εκεί. Ναι, περίπου, περίπου. Λοιπόν, εμείς είπαμε δύο πραγματάκια. Ναι. Αλλά βάλαμε και στο κόλπο καταρχάς, βάλαμε στα διαδικαστικά, στα λεφτά που πάντα ο κόσμος θέλει να τα μαθαίνει, πότε έρχεται, τι κάνει. Mm-hmm. Λοιπόν, το πιο φρέσκο είναι η άφηξή του. Okay. 11 και 4 αύριο, το βράδυ. Mm-hmm. Μέσω Παρισιού φαντάζεστε ότι θα υπάρξει υποδοχή, εννοείται. Ο κόσμος το ρώταγε από την πρώτη στιγμή χθες πότε θα έρθει για να πάει στο αεροδρόμιο να τον υποδεχθεί και νομίζω ότι η αποθέωση μεγάλη θα γίνει την Παρασκευή σίγουρα, γιατί θα δώσει το παρόν στη γιορτή για την απόσυρση της φανέλας του Γιώργου Πρίντες, έτσι. Να πάρει μια πρώτη γεύση από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ωραία, ωραία, ωραία αυτή η συγκυρία είναι αυτή. Ναι, για γιατί να γίνει παρουσίαση. Καλά πανίκουλα στα γεύση. Ναι, ναι, αυτό. Εννοείται, εννοείται. Εντάξει, η πρώτη γεύση και το πρώτο μήνυμα την πήρε στο Βελιγράδι πριν από δύο χρόνια στο Final Four. Mm. Εκεί είναι που είχε γράψει και το περίφημο tweet. Ναι, είχε κάνει αυτό το tweet. Όλοι πιστέψαμε ότι εντάξει, οκ, okay, είναι ενθουσιασμένος με αυτό που είδε και πώς να μην είναι ένας Ευρωπαίος ο οποίος βλέπει 15.000 ανθρώπους να έχουν ταξιδέψει σε μια άλλη πόλη ευρωπαϊκή για να δουν ένα φόρο. Αν θυμάμαι καλά, το είχα διαβάσει τότε, αυτό που του είχε κάνει εντύπωση δεν ήταν μόνο η παρουσία του κόσμου, οκ, okay, προφανώς κάνει εντύπωση, αλλά ο τρόπος αντίδρασης του κόσμου μετά την ήττα. Στο μικρό τελικό ακριβώς. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Που ήταν όλοι μέσα και αποθεώνανε και πανηγυρίζανε. Σωστό. Ναι. Άρα εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα, επειδή έχουμε δει πολλά τέτοια, εντάξει, ήταν μια δήλωση. Ένα tweet. Όχι κάτι παραπάνω εκείνη τη μέρα. Ναι. Το φετινό καλοκαίρι απέδειξε από τη στιγμή που εξάντλησε τα περιθώρια, τα δικά του περιθώρια, έτσι, γιατί ο καθένας μπορεί να περιμένει το NBA μέχρι τον Οκτώβρη. Ότι όταν τέλη Αυγούστου αποφάσισε να μην συνεχίσει την καριέρα μετά από 12 χρόνια και 150 εκατομμύρια μισθούς στο NBA, η όλη του συμπεριφορά από την Παρασκευή και μετά που βγάζουμε το θέμα στον Big Win Sport FM πρώτη, ότι παιδιά, οκ, okay, υπάρχει, ο Ολυμπιακός το εξετάζει. Για να μην ειλικρινήσει, την προηγούμενη Δευτέρα με ρωτάτε, θα σας έλεγα όχι, δεν το εξετάζει. Έτσι. Η όλη της περιφορά λοιπόν δείχνει ότι ήταν αποφασισμένος να παίξει στον Ολυμπιακό. Ναι. Δηλαδή απέριψε προτάσεις. Η μία πολύ καλύτερη από το Μιλάνο δεν επαναπατρίστηκε γιατί η Βιλερμπάν προσπάθησε να τον πάρει. Ναι. Η άλλη ομάδα που... Να, τώρα να πω κάτι σε αυτό που λες. Ναι. Όταν έχεις πάρει 150 εκατομμύρια. Δεν σε νοιάζει. Όταν το τελευταίο συμβόλαιο στο NBA ήταν 18, διάβασα. Ναι, 9 στην τσέπη δηλαδή. 9 στην τσέπη δηλαδή. Το να... Πα στην Αρμάνι για 3 ή στον Ολυμπιακό για 2.200. Δεν σου κάνει η διαφορά. Δε, δηλαδή είναι. Να το ζήσεις θες. Ναι, αυτό. Ακριβώς. Και εκεί νομίζω ότι πότε ο Ολυμπιακός όλο το καλοκαίρι, γιατί θυμάστε ότι όταν ξεκινάει η μεταγραφική περίοδος, έπαιξε το όνομά του. Ναι, ναι. Έχει γραφτεί πολύ νωρίς. Μπράβο. Εκεί όμως ξεκαθάρισε ο άνθρωπος ότι, οκ, okay, θέλω να περιμένω. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν το άφησε ποτέ το θέμα. Δηλαδή, εννοώ, είχε μια επικοινωνία. Το παρακολουθούσε. Σε μια διακριτική παρακολούθηση ήταν. Μπράβο. Ναι. Και για να μην το σηκώσει πολύ ούτως ώστε αν... Όχι πρεσάρισμα ακριβώς, ε. Ακριβώς. Ναι. Όπως λέει και ο Βίσσας, ναι. Γεια σου Εβάν, τι κάνεις και αυτά. Ναι, ναι. Τι γίνεται, εμείς εδώ είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε και χώρο και χρήματα. Ένα καλό συμβόλαιο, γιατί εντάξει δεν είναι λίγα τα λεφτά που θα πάρει, έτσι. Είναι αρκετά. Μην τρελαθούμε. Ναι. Για τα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι μεγάλο συμβόλαιο. Αλλά για τον ίδιο, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν έπαιξε ρόλο αυτό. Θα μπορούσε να περιμένει, ας πούμε, τη Ρεάλ, που φαίνεται να έχει τον Οσμάν πρώτο. Στο πρώτο φαβορί, ας πούμε, να τον πάρει για να πάρει περισσότερα. Του άρεσε όμως το project, του άρεσε ο τρόπος που τον έχει προσεγγίσει ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι τελείωσε πολύ νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Δηλαδή την Παρασκευή που βγάζω το θέμα και την Κυριακή το βράδυ που βγαίνω στον αέρα και λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει δυνατά στο κόλπο, ειλικρινά σας μιλάω, πιστεύω ότι θα περάσει όλη η εβδομάδα. Δεν περιμένω ότι τη Δευτέρα θα έχουμε και ανακοίνωση. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι συνισταμένο και των χειρισμών του Ολυμπιακού αλλά και της επιθυμίας του παίχτη να πάει σε μια ομάδα, να γίνει το πρώτο βιολί και να την οδηγήσει να πάρει την Ευρωλίγκα, έτσι. Αυτό είναι κάπως το story με πάρα πολύ pressing από το Φαλ που το γνωρίζω όχι μόνο από την Εθνική Γαλλίας. Ήταν συμπαίκτες στα πολύ πρώτα 15 χρόνια πριν. Ναι, 13 χρόνια στην Μποατιέ. Ναι, ναι, ναι. Σε μια ομάδα έτσι πιο μικρή στη Γαλλία. Έχει παίξει ρόλο λοιπόν και ο Φαλ. Πήρε τις εγγυήσεις που ήθελε, γιατί καλώς ή κακώς, παιδιά, μιλάμε για έναν Ευρωπαίο μεν, αλλά ήταν 12 χρόνια στο NBA, έτσι είναι, μια ζωή ολόκληρη. Οπότε ο Ολυμπιακός βάζει ένα παιδί το οποίο για μένα αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο όνομα στην Ευρώπη, δεν το συζητάμε. Έχει κάνει μια μεταγραφή 2008-2009, ξαναλέω. Έχει εκτοξεύσει το μπάτζετ του πάνω από 20 εκατομμύρια.
και δείχνει ξεκάθαρα η διοίκηση του ότι έχει αλλάξει πολιτική, πάει πάρα πολύ επιθετικά πάλι, με στόχο στα 100 χρόνια να πάρει όλους τους τίτλους, έτσι. Το αν θα τα καταφέρει είναι μια άλλη ιστορία, έτσι. Εντάξει, αυτό θα φανούν στο παρκέ. Την προσπάθεια πάντως την κάνει. Ναι, τεράστια προσπάθεια. Και έχει δώσει ήδη έχουμε αυτά στο Βεζένκοφ. Ναι, και ναι. Το συμβόλαιο του Φουρνιέ πόσο είναι? Κόστα 2,5. 2,5, μάλιστα. Τώρα να σου πω, αυτό στο ρόστερ τι σημαίνει? Θα δικαιωθεί ο πρόεδρος του Ερυθρού Αστερά? Ναι, νομίζω θα ότι... Θα δικαιωθεί, άρα δίκιο έχει ο άνθρωπος. Κάτι περιμένει γι' αυτός. Δεν ξέρω αν είχε τέτοια πληροφορία για το Γάλλο. Ναι. Έτσι. Άμα την είχε να τον κάνουμε και φίλο να μας τα λέει. Ναι. Δεν τα πει και όλα. Αυτά τώρα αφορούσαν προφανώς. Νομίζω ότι είχε εγκαταλείψει ο Αστέρας. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε Φουρνιέ στο κάδρο, επίσης ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει μεταγραφή άλλη αν δεν υπήρχε ο Φουρνιέ. Mm-hmm. Αν ο Φουρνιέ δηλαδή έβρισκε ομάδα 25 Αυγούστου στο NBA, θα πήγαινε έτσι όπως ήταν και δεν θα φεύγει κανείς. Η απόκτηση ενός παίκτη που μπορεί να κουμπίσει πάρα πολύ στο 3 όμως, που νομίζω μεταξύ μας ήταν και το πιο ορθολογικό. Δηλαδή, το ακούω ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθούσε να κάνει τον Πίτερ τριάρι, αλλά δεν μπορεί ένας άνθρωπος στα 30 να γίνει τριάρι. Έτσι, δεν νομίζω ότι μπορεί να χαμηλώσει ο Πίτερς και να μαρκάρει, ας πούμε, ένα παίχτη. Εγώ ακόμα και τον Γκριγκόνης, ας πω. Θα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν συζητάω ότι θα γινόταν άμα παίζει ο Παναθηναϊκός με 3 γκάρντ, που το κάνει. Έτσι. Θα αναγκαζόταν λοιπόν να παίξει με 3 τριάρια για 80 λεπτά παιχνιδιού στη θέση 4, από τη στιγμή που νομίζω ότι καταλαβαίνει κανείς ότι τα 30 είναι του Βεζένκοφ, έτσι. Δικαιωματικά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτή η άφιξη, εκτός από το ότι βάζει ένα παίχτη με τεράστια προσωπικότητα στο ρόστερ του, που μπορεί να πάρει την μπάλα στο τέλος και να την βάλει στο καλάθι, κάτι που έλειπε από τον Ολυμπιακό και το είχαμε επισημάνει πάρα πολύ, εκτός από το επικοινωνιακό, νομίζω ότι εξορθολογίζει το ρόστερ. Θα πάει ο Πετρούσεφ για ένα χρόνο δανεικός με επέκταση συμβολαίου, γιατί ο Ολυμπιακός τον πιστεύει πάρα πολύ. Θα μοιραστεί θέση 4 στο Βεζένκοφ και στο Πίτερς. Και το 3 θα το πάρει ο Παπα-Νικολάου με το Φουρνιέ. Άρα έχουμε αρχίσει να μακίσει και. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Το μακίσει θα το δούμε. Ναι. Θα το δούμε. Νομίζω ότι κι άλλος ένας περισσεύει. Κατά την άποψή μου. Okay. Καλά, αυτά είναι καιρό. Τι είναι, γιατί κι άλλος ένας. Δεν είναι παίξει, θα παίξει 18 λεπτά. Όχι. Εννοείς κι άλλος ένας εκτός από το Μακίσικ ή κι άλλος ένας. Από τον εκτός... Α, εκτός από τον Πετρούσεφ. Να. Okay. Θα το δούμε. Αυτό πρέπει να έρθει και πρόταση. Έτσι. Δηλαδή να. Δεν μπει ο Ολυμπιακός στη διαδικασία να αποδεσμεύσει παίχτη. Εννοείται πως όχι, γιατί θα είναι και άκομψο. Έχει αρχίσει προετοιμασία. Είναι Σεπτέμβρη. Αλλά επειδή νομίζω ότι και οι ομάδες κοιτάνε τι γίνεται στα άλλα ρόστερ, έχουν καταλάβει τώρα ότι κάποιος περισσεύει. Ναι, έτσι. Ναι. Άρα υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξει καινούργια πρόταση για παίχτη και να υπάρχει και άλλη αποχώρηση. Ωραία. Να πω απλώς θα βγουν και άλλα διαρκείας, έτσι, μετά από αυτό. Ήταν μια είδηση που μεταδώσαμε την Κυριακή, όταν δεν υπήρχε Φουρνιέ, ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει σκέψη να βγουν 500-1000 κομμάτια ακόμα. Ναι. Νομίζω ότι είναι εκ των όνων κάνευ τώρα ότι πάρα πολλοί κόσμος θέλει να έχει μόνιμη θέση στο ΣΕΦ και θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τις καλύτερες προοπτικές, με το πιο πλήρες ρόστερ της σύγχρονης ιστορίας του, έτσι. Πόσο χωράει το ΣΕΦ ακριβώς? 13.000. Περισσότερο. 13.000. Μάλλον λίγο. Ναι, είναι μικρό πλέον. Αν τα βγάζει όλα διαρκείας, πιστεύω ότι θα γινόντουσαν όλα διαρκείας. Πλέον, έτσι ξαναλέω. Μάλιστα. Ωραία πράγματα, πολύ ωραία. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ, καλή σήμερα. Καλημέρα. Χαίρετε.